Ο νέος αρχηγός, το νεαρό λιοντάρι, απομακρύνει το Γέρικο από την αρχηγία της Αγέλης. Και αυτό το Γέρικο δεν τρέπεται, σηκώνεται και φεύγει, το απομακρύνουν. Έτσι κάνουν. Τα Γέρικα λιοντάρια δέχονται συνέχεια επίθεση από τα νέα, γιατί θέλουν να τα διώξουν, να τα διώξουν τα Γέρικα. Η μοίρα του Γέρικου λιονταριού από εδώ και μπρος είναι να περιπλανιέται στη σαβάνα, περιμένοντας να πεθάνει. Έτσι δεν γίνεται μήπως είμαι τους ανθρώπους. Είδες κανένα γέρο να περιπλανιέται στη σαβάνα? Όχι, τους βλέπω όλους στα γυροκομεία. Οι νέοι αυτό κάνουν. Μόλις δουν τον ηλικιωμένο να πέφτει, το βάζουν στο γυροκομείο και χάιντε. Δηλαδή η Ιφηγένεια θα μπει στο γυροκομείο? Όχι, αυτή θα μπει στο τρελοκομείο πρώτα. Αλλά τι ανάγκη έχει αυτή? Αυτή έχει κόρη. Και η κόρη της έχει κόρες. Εσύ είσαι αγόρι, εγώ δεν έχω τίποτα. Σταμάτα τώρα, βρήκες ώρα να μας κάνεις όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν τα ξέρεις, εγώ είμαι νεότατος και έτσι σκοπεύω να παραμείνω. Ποτέ δεν έχω σκεφτεί αν ο πατέρας μου είναι νέος ή γέρος. Το θυμάμαι όλη μου τη ζωή ίδιο με τώρα. Σαν να μην έχει ηλικία. Και εδώ που τα λέμε. Εμείς όσο μεγαλώνουμε, αποκτούμε εμπειρίες. Κάτι που δεν έχουν οι νέοι. Έχουν οι νέοι εμπειρίες? Όχι, αλλά έχουν στο μυαλό τους να πάρουν τη θέση σου και αρχίζουν. Τσουκου, 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 τσουκου. Hey! Και δεν καταλαβαίνω. Γιατί μιλάνε για τη μεγάλη ηλικία. Σαν να είναι αρρώστια. Τι ακριβώς δεν μπορούν να κάνουν οι μεγάλοι άνθρωποι? Να σου πω κάτι, Δενίσου. Την ημέρα που δεν θα σου κάνει κούκου, μας τα μπογαλάκια σου σε φεύγα. Α, εκεί το πας εσύ. Πότε δεν θα μου κάνει κούκου? Μπαμπά, εγώ δεν σε βάλω ποτέ σε γεροκομείο. Ακούστε λίγο το παιδί, έλα εδώ αγόρι, μπράβο. Δεν θα με βάλει ποτέ σε γεροκομείο. Ούτε σε 50 χρόνια, κι ας μην μου κάνει κούκου. Τι είναι σου κάνει κούκου? Ο Θήσος Σπύρος τα ξέρει αυτά. Λέγε, θείε. Ναι. Παιδί μου, κούκου σημαίνει. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Γιατί γελάς, Διονύση? Γελάω με την κατάρτιση του λιονταριού. Και του θείου. Του θείου του λιονταριού. Είσαι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μια στιγμή θα κάνω. Εξάλλου δεν θα δω κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Ωραία. Ό,τι είδες, είδες. Δεν θα ξαναδείς. Οπότε βγαίνεις, σε παρακαλώ. Εσύ μπήκες στην πανιέρα την ώρα που έκανα ντουζ. Εγώ μπορώ να πλύνω τα δόντια μου? Λάθος. Κάθε μέρα πλένω τα δόντια μου. Για την πανιέρα λέω. Λάθος. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν θα ξαναγίνει. Βγες έξω τώρα. Μωρέ, τι μας λες. Όποτε θέλεις εσύ δηλαδή είναι καλά και όποτε δεν θέλεις έξω τώρα. Ναι, ρε φίλε, όταν μπαίνω στο μπάνιο θέλω να είμαι μόνη μου. Τόσο φοβερό είναι δηλαδή? Άλλο είναι το φοβερό. Και ξέρεις πώς λέγεται? Δικαίωμα του καθενός μήπως? Σκοτσέζικο ντουζ μήπως? Σίγουρα σκοτσέζικο ντουζ. Το κάνουμε και στα αποδυτήρια. Μία κρύο νερό, μία ζεστό νερό. Μία κρύο, μία ζεστό. Αποφάσισε λοιπόν τι θέλεις και πες μας και εμάς να ξέρουμε, εντάξει? Αποφάσισα. Για πες. Βγες έξω. Τόσο απλό. Ωραία. Να ξέρεις πάντως να κλειδώνεις την πόρτα σου στο μπάνιο. Γιατί και εγώ θα την κλειδώνω. Να αποφεύγω και δυσάρεστες επισκέψεις. Τα κλειδώνω. Άντε, ολόκληρη κουβέντα πιάσαμε. Άντε, αγόρι μου, κάθε πρωί 3 ώρες στο μπάνιο. Καλημέρα, μεγάλε. Πώς με είπες? Καλημέρα, λέω. Όχι, είπες καλημέρα, μεγάλε. Θες να πεις ότι είμαι μεγάλος? Καλά, τώρα τελευταίο ο Μάρκος, άλλα λέει, άλλα κάνει, άλλα εννοεί. Τρυφερά το υπέρεσε η Διονύση. Ηρέμησε. Είναι όπως κάνουμε. Γεια σου, μεγάλε. Ναι, μωρέ, είναι όπως λέμε. Γεια σου, μεγάλε. Και γιατί να πεις γεια σου, μεγάλε, και να πεις γεια σου, Λεβέντη, πατέρα? Ποιος είναι ο Λεβέντης πατέρας? Εγώ. Α, ναι. Α, ναι. Έχει χαθεί ο σεβασμός σε αυτό το σπίτι, ε. Εμείς τον πατέρα μας τον φωνάζουμε με το όνομά του και τελείωσε. Εγώ θα σε φωνάζω μπαμπά σε όλη μου τη ζωή. Εντάξει, μεγάλε. Μα τώρα τι σημασία έχει πως φωνάζουμε ένας τον άλλο? Έχει, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πατέρας και το μπαμπάς είναι δημητική τίτλη. Το μεγάλος είναι δύσιμο. Καλά, όποιος έχει τιμή γαμιάζεται. Τώρα τι θες να πεις εσύ ότι μεγαλώσαμε? Δεν το λέω, παιδιά, η ταυτότητά σας το λέει. Δηλαδή τι θέλετε, σε λίγο να σας πηγαίνουμε στον παιδικό σταθμό? Εσάς και όσους παιδιαρίζουν? Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο σφριγηλός και δυνατός θα γίνεσαι. Μεγάλε μου πατέρα.
Θα σου έρθει ο φιτζάς του κεφάλι σένα, ε. Έλα μωρέ Διονύση κι εσύ, σε πειράζουν και τσιμπάς. Δείξε το ποντίκι σου. Ορίστε το ποντίκι. Σιγά, θα σκιστεί το πουκάμισο. Έτσι και σε πιάσω. Έτσι και σε πιάσω! Ναι, αλλά για να με πιάσει πρέπει να τρέξει. Και για να τρέξει, λίγο χλωμό το βλέπω. Αυτή είναι αδίστακτη. Σε λίγο θα με αφήσουν σαν το παλιό λιοντάρι να περιπλανιέμαι σαβάνα μόνο μου. Πού να περιπλανιέσαι? Πώς λέει το ντοκιμαντέρ που είδαμε, παιδί μου? Το νέο λιοντάρι που διώχνει το παλιό. Τι τα θες τα ντοκιμαντέρα, Διονύση? Θες λίγο ποδόσφαιρο όπως πάντα. Μην κάνεις και συνειρμούς. Έχει δίκιο, μεγάλε. Τρώμε τώρα. Λοιπόν. Θα τις γεμίσουμε με νερό και θα κρυφτούμε η μισή από τη μια μεριά του διαδρόμου και η άλλη μισή από την άλλη. Και όποιος μεγάλος περάσει, θα κάνει το τουζάκι του. Μήπως ξέρετε που είναι η Φίφη? Είναι μάλλον στο... δεν ξέρω. Γεια σου, Κατερίνα. Τι ετοιμάζετε πάλι, μπουγέλα? Πολύ βάλατε. Γιατί ρε, έχεις τίποτα καλύτερο και μας το κρύβεις? Αυτά είναι παιδικά αστιάκια. Έχω κάνει στο νου μου πιο μεγαλίστικο. Κόντρες, με μηχανές που δεν έχουμε. Μπουκάλα, αγόρι μου, μπουκάλα. Αχ, ο Νίκος, πάμε, πάμε. Είναι με την Κατερίνα και χθες το διάλειμμα μαζί ήταν. Δεν με νοιάζει, με μένα έφαγε το παγωτό. Πάμε. Μπουκάλα, αγόρι μου, χαζώσε. Δεν ξέρεις τι είναι μπουκάλα. Καινούριο παιχνίδι. Από τον καιρό του παππού μου. Παλιωμοδίδικο παιχνίδι, γι' αυτό δεν το ξέρω. Εγώ είμαι μέσα. Ωραία, πάμε, κορίτσια. Τι θα παίξετε εσείς, μπουγέλα? Πάμε. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο τύπος. Καθόλου όμως. Τι γίνεται εδώ? Ωραία, αφού ήρθατε κι εσείς, παίξτε. Εγώ που είμαι η μάνα θα γυρίσω το μπουκάλι και όποιον δείξει θα παίξει πρώτος. Σιγά το παιχνίδι. Κάτσε να δούμε, μπορεί να είναι και καλό. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα στρέψει το μπουκάλι και όποιον δείξει θα τον φιλήσει. Εγώ και δεν φυλάω, το ξεκαθαρίζω. Αν τύχουμε αγόρι, θα το ρίξουμε μια σφαλιάρα, εντάξει? Εντάξει, θα παίξω πρώτος. Άκυρο, δεν μπορείς να φιλήσεις τον εαυτό σου. Σύμφωνα μαζί του, έκλεψες. Έλα, σταματήστε τις βλακίες. Ξαναγίνα το για να χτυπήσει το κουδούνι. Κουδούνι, όχι ρε παιδιά, πάνω στο καλύτερο τώρα, μα πάνω στο καλύτερο. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως εγώ την Κατερίνα την έχω ξαναφιλήσει. Και πώς ήταν, φίλε, καλή? Πάρα πολύ καλή, Μάγκης, πάρα πολύ καλή. Φιλαράκο, αυτό το παιχνίδι θα το ξαναπαίξουμε. Δεν τελειώσαμε εμείς. Είδα το διαφημιστικό. Έγινε ένα γηπεδάκι 5x5 στη γειτονιά μας, γλύκα. Τι να το κάνουμε ρε γίγαντα, τσιωπαδάρα έχουμε και γηπεδάρα έχουμε. Πήγαινε την πείρα στον άνθρωπο που περιμένει τόση ώρα. Δεν την πράγω. Για παράγοντες κάνετε, για διαιτητές κάνετε, για προπονητές κάνετε. Άμα σας βάλω να τρέξετε 5 μέτρα, κολώσατε. Τι έχουνε πάθει με την ηλικία μας από το πρωί, ρε? Έτσι είναι αφεντικό. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα γενικώς. Πήγαινε την πείρα, άντε. Άντε, μπράβο. Σήμερα ο Μάρκος με είπε μεγάλο. Και εμένα ο δικός μου έτσι μου φωνάζει. Κάρε, παιδιά, σας λένε μεγάλους, σας θεωρούν μεγάλους, γιατί είστε μεγάλοι. Όχι, μην κοιτάς εσύ τώρα που είσαι φρεσκοπαντρεμένος και το παίζεις τζόβενο, αλλά παιδιά δεν είμαστε και το μέλλον της χώρας. Βέβαια έχουμε 20 χρόνια ακόμα παραγωγική ζωή. Βέβαια έχουμε. Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Το οποίο μεγαλύτερο επιστήμονα. Πρώτο από όλου ο Ζαμπέτα. Το είπε. Ο 50 είναι ο νέο τη εποχή. Και εδώ που τα λέμε, οι νέοι, οι νέοι, οι νέοι. Πε μου ένα πράγμα που κάνουν οι νέοι και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Ένα, μη μου πει πολλά. Ένα, πε μου, μη μου πει πολλά. Ένα, 10 θα σου πω, Διονύση μου. 10, αλλά έχει χάρη που είναι το παιδί τώρα, αλλιώ θα σου έλεγα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Γιατί πότε το σκέφτηκε πρώτη φορά και το ξανασκέφτεσαι? Έλα, Διονύση, άμα τι βλακίε. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, γιατί δεν μαζευόμαστε σε ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα έτσι να πάμε να. Γιατί για να πάμε νόνα να το ευέλικτο σχήμα πρέπει να πληρώσουμε το γηπεδάκι, δεν το δίνουμε τζάμπα. Καλά, τώρα αυτό είναι η δικαιολογία του οικονομικού, Διονύση. Πόσο καιρό έχουμε να προπονηθούμε? Πολύ καιρό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά 50 λεπτά τα έχουμε ανετά. Ναι. Τι είναι, 5 μέτρα να πας και 5 να έρθεις? Μάκη, πρέπει να σου πω μερικά πράγματα. Όταν λέμε 5x5 δεν είναι 5 μέτρα έτσι και 5 έτσι. Είναι 5 παίκτες από τη μία, 5 από την άλλη. Α, ναι. Συγγνώμη, πόσοι θα είστε για να δω πόσα ασθενοφόρα θα καλέσω? Να καλέσεις ένα μεγάλο πλήρως εξοπλισμένο για σένα. Λοιπόν, μόλις βρούμε ομάδα να τσακίσουμε, θα τον κάνουμε τον αγώνα και θα παίξουμε δύο αγώνες, τον ένα μετά τον άλλον. Εγώ μέσα είμαι. Γιατί να μην είσαι μέσα, πώς θα τρέξεις? Φώτη, πιάσε μια μπέρα, ρε. Τι, άρχισε από τώρα το ζέσταμα? Ε, βέβαια. Πάμε να κάνουμε καλή δουλειά εμείς. Ανάση, περίμενε. Δεν θα Ανάση, γιατί δεν με ακούς. Ο Νίκος κοντεύει να σε ξεπεράσει σε όλα. Ακόμη και την Κατερίνα έχει φιλήσει. Και τι θες να πεις με αυτό? Αυτό που λέω. Ενώ εσύ που κάθεσαι και την κοιτάς αχάνως, τι κερδίζεις? Και σε ξαναρωτάω. Τι θες να πεις με αυτό? Λέω ότι εσύ, αφού με βοήθησες να ανέβω στα μάτια του Νίκου, μπορώ κι εγώ να σε βοηθήσω. Ναι, ανέβηκες στα μάτια του, αλλά δεν φίλησε εσένα, δυστυχώς. Ναι, γιατί ξέρω ότι εγώ είμαι δύσκολη. Και είναι πολύ δύσκολο κανείς να φιλήσει τη Φίφη. Έλα!
Ναι. Τι μου λες? Αυτό που λέω. Και τι θες, ρε παιδί μου, επιτέλους? Να ξεπληρώσω το χρέος μου. Να σε βοηθήσω να τα φτιάξεις με την Κατερίνα. Α, είσαι πονηρούλαση, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Θες εγώ να τα φτιάξω με την Κατερίνα και σαν να σου μείνει ο Νικολάκης. Είσαι ξυπνούλης, ε. Αυτό κι αν είναι γνωστό. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τι λες? Okay. Να σου δώσω ένα ποτηράκι να πιεις, σαν άνθρωπος? Όχι. Τι να λέμε, παιδί μου, σε κλέτια έχεις? Τι έχω? Μ' αρέσει που δεν ξέρεις τη λέξη. Κάπως σε βλέπω αυτές τις μέρες. Μήπως είσαι ερωτευμένος και οι ματιές σου είναι θολές? Παντρεμένος, χωρισμένος, ντρέπεσαι και δεν το λες? Γιατί δεν μας το λες, βρε, γιατί δεν μας το λες? Όχι, δεν είμαι ούτε παντρεμένος ούτε χωρισμένος. Ερωτευμένος, ρώτησε, βρε. Τα άλλα τα λέει το τραγούδι. Ερωτευμένος, ε? Κάτσε να δεις. Όχι. Μωρέ, είσαι, φαίνεσαι από ένα χιλιόμετρο μακριά. Καλό κορίτσι. Ναι. Όμορφη. Πολύ. Από σπίτι. Με τζάκι. Έχει πρίκα? Δεν ξέρω. Την ξέρουμε? Όχι, δεν την ξέρετε. Ποια δεν ξέρουμε? Δεν ξέρετε. Καμιά δεν ξέρετε. Αυτή είναι, μωρέ, που είναι ερωτευμένος ο Μάρκος. Αχ, αυτός ο έρωτας, αυτός ο έρωτας. Ναι. Έλα. Τι να παίξουμε? Εντάξει, εντάξει. Έλα, γεια. Σου φέξε. Θέλει παιχνιδάκια το κοριτσάκι, ε? Όχι, δεν είναι το κοριτσάκι. Ο Μίτσος είναι. Και θέλει παιχνιδάκια ο Μίτσος? Όχι, δεν θέλει παιχνιδάκια ο Μίτσος. Θέλει να κανονίσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο με το θείο, το Σπύρο, το Μάκη και τον πατέρα μου. Με όλους τους βετεράνους. Ερεγλέδια. Καλά, ο πατέρας, όμως τον ξαναπείς μεγάλο, είναι ικανός να πάει να κάνει bungee jumping. Μη γελάτε, το έχει κάνει και αυτό το έχει κάνει. Μην τον βλέπετε έτσι. Λοιπόν, είμαστε τρεις. Και ένας ο Φώτης. 3,5. Ε, τι με κοιτάς τώρα, άντε, 4:20 τώρα. Μπάλα θα παίξει ο Φώτης. Τι, δεν με θέλετε? Θα πάω να παίξω με τους αντιπάλους. Μας απειλείς? Ναι. 4 ο Φώτης. Μας λείπει ακόμα ένας. Α, ο Αλέξης, ρε. Ο Αλέξης, ο κουνιάδος, ο πρόεδρος μας. Μας λείπει ακόμα ένας. Γεια χαρά. Πώς από εδώ, μανιγάρια? Λέμε να πάμε να παίξουμε παλίτσα εδώ παρακάτω σε ένα γηπεδάκι και ψάχνουμε αντίπαλη ομάδα. Ξέρετε κανέναν που να θέλει να παίξει μαζί μας? Δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Γιατί για να ευχαριστηθείς ποδόσφαιρο πρέπει η άλλη ομάδα να είναι ισοδύναμη. Με εσάς είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Και εμείς θέλουμε δυνατό αντίπαλο. Μην τον αποκλείσουμε και μετά δεν βρίσκουμε άλλο. Ωραία, και γιατί δεν πάτε εδώ παρακάτω στα καπί? Και θα σχώσω μια φάπα και θα πάω στα μπουκάλια. Ανοιχτή, άγγο. Για να γίνει ένα σοβαρό παιχνίδι χρειάζεται αντοχή, εμπειρία, τεχνική, ψυχολογία. Τα είτε αυτά δεν τα είτε. Βράμα δεν βγάζει τον αγώνα, τι να την κάνει την τεχνική και την ψυχολογία? Τι λες, αγόρι μου, η εμπειρία και η τεχνική είναι το πιο σημαντικό. Ωραία, εντάξει, δεν τα έχουμε. Εμείς θα το ρισκάρουμε όμως. Πάμε. Στοίχημα με λεφτά, ε. Λεφτά, ρε. Τσοκαδόρι μας, θα παίξουμε μπάλα με λεφτά. Γιατί φοβάστε? Ένας αγώνας 50 ευρώ. Πάμε. Εγώ βάζω 100. Τα έχεις? 200 ευρώ. Δεν παίζουμε πόκα, ε. Παιδιά, ηρεμήστε. Τι 200? Δεν είμαστε κόκαλοι. Σας παρακαλώ. 200 συμβούλοι. Εντάξει, πάμε τώρα όμως. Όχι, όχι τώρα. Όχι, τώρα. Σε παρακαλώ. Τώρα, γιατί τα έχω πάρει. Όχι, δεν είσαι, αύριο. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, εντάξει, αύριο. Για να δούμε, θα έρθείτε αύριο? Θα έρθουν αύριο για να δούμε. Γιατί λένε, αλλά θα έρθουν για να δούμε. Θα έρθείτε αύριο, πουλάκια μου. Θα έρθείτε αύριο. Θα έρθείτε αύριο. Θα έρθουν αύριο, εμείς θα κάνουμε. Τι πατήσαμε, παιδιά? Γιατί την πατήσαμε? 200 ευρώ, ρε παιδιά, θα χάσουμε τώρα, δηλαδή να το ξανασκεφτούμε. Κάτσε, ρε, τι να σκεφτούμε. Εσύ δηλαδή χρειάζεται ψυχραιμία, τύχη, τεχνική, εμπειρία. Ναι, την αντοχή την ξέχασε όμως. Πώς μου διέφυγε η αντοχή? Ρε Φώτη, βάλε μια. Μην το πει, θα σε καριδώσω. Ξέρεις εσύ, μωρέ. Κάτσε κάτω, ρε. Έχουμε αγώνα αύριο. Κανονικός εμφύλιος σου λέω, μόνο τα μπαζούκας λείπουν. Οι άντρες αυτό γεννιούνται να κάνουν, να διεκδικούν την εξουσία. Όχι, βρε Βίκη μου, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν το πιστεύω αυτό που λένε ότι αν δεν υπήρχαν άντρες δεν θα υπήρχαν πόλεμοι. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Τι καλός άνθρωπος που είσαι, βρε Ελένη μου. Και τι αγαθή. Μπας και δεν παίζεις καμάρι μου εσύ? Ναι, μερικές φορές όταν έχω κενό κάνω μερικά ανάποδα καρφώματα. Το κενό να το προσέχετε εσείς οι άντρες, γιατί ανεβαίνει ραγδαία προς τον εγκέφαλο. Και εσείς να προσέχετε τα καρφώματα. Σου λέω δεν ξέρω τι να κάνω. Το σπίτι είχε μετατραπεί σε ρινγκ. Τώρα που είπες ρινγκ, Ελένη μου, στην κρεβατοκάμερα έχω κρεμάσει ένα σάκο του box. Και μερικές φορές έτσι. Ρίχνω μερικές γροθιές για να ξεμουδιάσουν τα μπράτσα μου. Ένα τι σου λέω. Όταν δεν έχουν παιδιά, τσακώνονται μόνοι τους. Τώρα που είπες τσακώνονται, ο δικός σου. Ο άντρας σου, ο Δενισάκος, προκάλεσε τους πιτσιρικάδες σε ένα γήπεδο 5x5, λέει, να λύσουν τις διαφορές τους. Τι? Μα ρε παιδιά, είναι δυνατόν, σας ρωτάω. Τόσοι άντρες γύρω σας. Αυτούς πήγατε, επιτρεφήκατε τους χειρότερους, δηλαδή. Σε αυτή την ηλικία παιδιαρίσματα. Αχ, τώρα μίλησε και ο ενήλικας. Όχι, έχει δίκιο, παιδιαρίσματα είναι αυτά. Ναι, τι. Οι συνταξιούχοι τώρα, η γερουσία, με τους πιτσιρικάδες, θα φάνε ξύλο. Πες τα, Αλέξη μου, γιατί εγώ τα λέω και δεν με ακούει κανείς. Εγώ τα λέω, Λένη μου, εδώ και καιρό.
και δεν με ακούει κανείς. Ε. Τι ε, θα ξεφτυλιστούν. Α, ότι θα ξεφτυλιστούν, θα ξεφτυλιστούν. Εκτός και αν, λέω,